αποστολείο του Αγίου Ανδρέου, στον τόπο όπου ο πρωτόκλητος των Αποστόλων εδίδαξε και επί Αγιαστού Σταυρού, ο οποίος υπάρχει ήδη εδώ και προσκύνησε ο κύριος Πρωθυπουργός, και επί Αγιαστού Σταυρού επαναλαμβάνω εμαρτύρησε για του Χριστού την αγάπη. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας να έχετε υγεία, να έχετε ευλογία και δύναμη από το Θεό. Διαπρεσβειώνουμε πρωτοβήτου των Αποστόλων ως το πολυεύθυνο έργο, το οποίο έχετε αναλάβει να το φέρετε εις μέρος κατά τον καλύτερο τρόπο. Ουδεποσώς αμφιβάλλουμε ότι με τη χάρη του Θεού όλα θα πάνε καλά παρά τις όποιες δυσκολίες. Ερχόμεθα, ο Άγιος Ανδρέας, παρά το ότι θα θέλαμε να είστε και του Αγίου Ανδρέου εδώ, αν εσείς έχετε τον χρόνο και τον τρόπο, θα χαρούμε και σας προσκαλούμε και εξ ονόματος του Ιερού Κλήρου και του Πατραϊκού Λαού, αν είναι δυνατόν, να σας εύχομαι και στην Πανίγη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Είναι, πιστεύω για σας, όχι απλώς μία πρόσκληση, αλλά και μία πρόκληση. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χώρο που κάνατε να με υποδεχθείτε σήμερα εδώ στον Άγιο Ανδρέα. Αισθάνθηκα την ανάγκη να έρθω να προσκυνήσω, να ανάψω ένα κερί λίγες μέρες πριν από την μεγάλη εορτή του Αγίου Ανδρέα. Βρίσκομαι στην Αχαία Καθημερίδα σε μια διήμερη περιοδία για να επιβλέψουμε την επρόοδοση των λοιπόν έργων που γίνονται εδώ πέρα από την πόλη αλλά και στην ευρύτερη ενότητα της Ελλάδος. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ για το πλούσιο έργο σας, ειδικά το έργο σας με το έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όχι μόνο για την χώρα μας, για όλο τον κόσμο, πολιτεία και εκκλησία πρέπει να εργαστούμε μαζί για να διαφυλάξουμε ως όλοι οφθαλμού την κοινωνική αλληλεγγύη. Ξέρω ότι η Εκκλησία προστρέχει πάντα να στηρίξει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Το ίδιο κάνει και η πολιτεία με τον δικό της τρόπο και με τα δικά της εργαλεία. Και χαίρομαι πραγματικά διότι η συνεργασία της Εκκλησίας και της πολιτείας πραγματικά βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για αυτή τη θερμή υποδοχή. Χαιρόμεθα γι' αυτό, διότι πράγματι και το λέω να το ακούσουν και όλοι αδελφοί μας και με εσάς και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου εδώ στην Αχαΐα. Εργαζόμαστε, εξάλλου όλοι μας έχουμε ένα κοινό σκοπό, το καλό της πατρίδος μας, την οποία αγαπάμε και εμείς από την πλευρά της Εκκλησίας και εσείς ως πρώτος της πολιτείας, ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αγωνιζόμαστε έχοντας ένα κοινό στόχο. Την αγάπη αυτού του τόπου, την αγάπη του λαού μας, την παράδοσή μας, την ιστορία μας και όλα αυτά τα οποία παραλάβαμε από τους πατέρες μας και τα οποία πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρινο φθαλμό. Η πατρίδα μας, όποιες ιστορίες και αν έχει, έχει ανθρώπους με δυναμισμό και με την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση και αντιξοότητα. Είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι για το καλό της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα μας επιτρέψετε να σας προσφέρουμε μια εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, η οποία παρουσιάζει τη σταύρωση του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου και είναι από λεπτομέρειες.